Το δεύτερο. Την κυρία Σαχίνη δεύτερη, για ποιο λόγο. Χριστίνα εδώ. Μπράβο! Ναι. Δεν έχουμε συνηθίσει. Μπράβο! Ξέρω εγώ. Ξενόπουλο. Πέταξε. Κοίτα. Σάκη, αυτό βλέπω εκεί κάτω. Πώς βλέπεις την ταμπέλα έτσι. Στραβώνει και σαν την ταμπέλα εκεί κάτω. Ναι, πάμε. Εγώ ναι, στο πάμε πακέτο. Ναι, κάπως έτσι πάει η δουλειά. Βγει της ελιάς. Φεύγω. Φύγε, survivor. Όχι, μην φεύγει για μέσα. Εδώ. Από εδώ. Χριστό. Μαζί. Έλα, Δημάρχε!
κάτσουν. Πάμε πιο μέσα, πάμε λίγο πιο μέσα να σπάρεις το αυτό. Καλή φωτογραφία. Εδώ, εδώ, ναι. Είμαστε σήμερα εδώ στην απονομή του κυπέλου στον ΠΑΣ Κόρινθος, στο τελικό της Κορινθίας. Δύο πολύ καλές ομάδες και οι δύο από το Δήμο Κορινθίων. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στον Τενεάτη Αθηκίων και στην Μπάρτσα. Κέρδισε, πιστεύω, ήταν καλύτερη η Κόρινθος, δίκαια κέρδισε. Συγχαρητήρια σε όλους. Εύχομαι να ευωδοθεί το όνειρο που ζούμε όλοι για να πάμε στη Β' Εθνική. Μένουν τέσσερις αγώνες. Ξεκινάμε, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αγώνα-αγώνα. Και στο τέλος ευχόμαστε και ελπίζουμε να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές του χρόνου, να είμαστε στη Β' Εθνική. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες. Παίξανε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Εντάξει, η Κόρινθος είναι η Κόρινθος, κέρδισε. Έπαιξε καλύτερα, είναι φυσιολογικό, γιατί η δύναμή της είναι μεγαλύτερη. Συγχαρητήρια στα παιδιά, αλλά αυτό που μας καίει πέρα από αυτό είναι το πρωτάθλημα. Και αγώνα-αγώνα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πρέπει να δούμε το κομμάτι του πρωταθλήματος, να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι για να κόψουμε το νήμα στη Β' Εθνική, να γίνουμε ανώνυμη εταιρεία, ΠΑΕ, και να προχωρήσει επαγγελματικά η ομάδα μας που τόσο διψάει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να μου. Είχα ακούσει ότι παίζουν σκληρά ο αντίπαλος, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ. Και μακάρι να παίζει έτσι το πρωτάθλημα και αυτή η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι αν παίξει έτσι θα διεκδικεί του χρόνου πρωτάθλημα. Απέναντίας, εμείς θέλαμε πέρα από το να πάρουμε το κύπελο. Έπρεπε ταυτόχρονα να προφυλάξουμε και τους παίκτες από τραυματισμούς για το δύσκολο παιχνίδι στο Μεσολόγγι. Αλλά είδα ότι δεν το αποφύγαμε. Έχουμε δύο μικροτραυματισμούς, αλλά πιστεύω ότι να παίξουν στο παιχνίδι της Κυριακής στο Μεσολόγγι. Συγχαρητήρια στον Κούμνο που ήρθε στο κήπεδο σήμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα που κατέκτησε το κύπελο, που από ό,τι πληροφορήθηκα είχε να το πάρει 12 χρόνια. Ήταν μια καλή τόνωση για τη συνέχεια. Δείξαμε ότι η ομάδα συνέχισε το σερί των εικόνων. Και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια και στο πρωτάθλημα με νίκες, στο τέλος πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρωταθλητές εμείς. Λεωνίδα. Γεια σας. Η αρχή έγινε. Η όρεξη. Σίγουρα, όπως και να έχει, είναι ατρόπαιο, είναι το κύπελο, εξάρτητα από τον αντίπαλο. Μπήκαμε σοβαρά, θέλαμε το κύπελο. Το είπα και από χθες στην έλευξη τύπου. Είναι μια καλή αρχή. Έτσι δημιουργείς χαρακτήρα στο ποδόσφαιρο. Η αρχή έγινε. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια μπροστά μας, επειδή είναι τέσσερις τελικοί. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να τους κερδίσουμε. Και από εκεί και πέρα, ελπίζω στο τέλος του Απριλίου να είμαστε πρωταθλητές και να σηκώσουμε ακόμα ένα κύπελο.
Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του κόσμου σήμερα. Ήταν δυναμική. Όπως είπαμε και χθες, τα έσοδα ήταν για ιερό σκοπό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε κάθε χρόνο να είναι και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Μίλαν. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 2-0. Ευχαριστούμε όλους. Φωνάζει. Πάμε Μπάρσα. Καλή νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα μάτς που έπρεπε να δείξουμε σοβαρότητα. Έπρεπε να δείξουμε καλό χαρακτήρα, να βγάλουμε απόδοση για να το καταφέρουμε. Είδαμε ότι η άλλη ομάδα δεν μας χαρίστηκε, έπαιξε πάρα πολύ δυνατά. Έως και πολύ κίνδυνα, αλλά εντάξει, δείξαμε την ανωτερότητά μας και καταφέραμε και κερδίσαμε. Συνεχίζουμε για το πρωτάθλημα, έχουμε δύσκολη συνέχεια. Είναι 4 μάτς και πάμε για το καλύτερο, πάμε για το απόλυτο. Πάμε τώρα στο Δερμιζάκη για 20 ώρα, δεν έχω πάρει δηλώσει. Και κύριο Δερμιζάκη, έλα εδώ. Μούτσας και ένας αφησιόδος παραμεσότερος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε. Πάει κοντά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και απαιτητικό. Δεν υποτιμήσαμε ούτε λεπτό τον αντίπαλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα των Αθηκίων που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ήταν μια αξιόμαχη ομάδα. Αλλά όπως φάνηκε μέσα στις 4 γραμμές, εμείς ήμασταν ανώτεροι. Ήμασταν 2 ταχύτητες πάνω, θεωρώ εγώ προσωπικά. Και δεν μπόρεσαν να προβάλλουν κάποια αντίσταση. Το σκορ είναι δίκαιο. Συνεχίζουμε τώρα, πάμε μεσολόγιο την Κυριακή, να πάρουμε τους 3 πόντους και έχουμε επόμενο στόχο το πρωτάθλημα. Να είστε καλά.